που περίμενε έτσι και παρακολούθησε, φαντάζομαι, την εξέλιξη της κουβέντας. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο εδώ από τον εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σαφής τοποθέτηση του κυρίου Παπαθεοδόρου ότι όχι μόνο η κυβέρνηση έχει στήσει μια πολιτική σκευωρία σχετικά με το σκάνδαλο Νοβάρτης, προφανώς σε κυβερνητικά κέντρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά ότι υπάρχουν και συνεργοί δικαστές στην πολιτική αυτή σκευωρία. Και θέλω την τοποθέτησή σας. Καλησπέρα κύριε Κοτρότσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και, και στους καλεσμένους στο στούντιο. Δυστυχώς έχω επιστροφή. Θα προσπαθήσω έστω με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν το εξής, το οποίο είναι σημαντικό. Σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν, εγώ επειδή δεν είμαι και στο στούντιο και δεν μου είναι εύκολο ακριβώς και να σας ακούω και να απαντώ, δεν θέλω να μπω σε μια αντιπαράθεση. Τα σχόλια του κύριου Παπαθεοδόρου, τα οποία αφορούν στους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση αυτή, είναι κατά τη γνώμη μου σχόλια επίθεσης και προσβολής προς δικαστικούς λειτουργούς. Εγώ τα έχω χαρακτηρίσει τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα και τα όσα γράφονται ως μια αποκρουστική επίθεση προς τους δικαστικούς λειτουργούς. Νομίζω ότι ο εκεί παρόν πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων, ο κύριος Μιχαηλίδης, με βάση και την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε, θα μπορέσει να σχολιάσει με τον καλύτερο και με τον υφαλιότερο τρόπο τα σχόλια αυτά. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι επίσης είναι ότι το αν οι καταθέσεις μαρτύρων είναι γελίες, είναι μη σοβαρές, είναι αναπόδεικτες, αυτά τα ζητήματα ο μόνος ο οποίος ξέρει να δίνει απαντήσεις και ο μόνος ο οποίος μπορεί πραγματικά να αξιολογήσει το τι είναι αυτές οι καταθέσεις, πώς ενδεχομένως συνδυάζονται με άλλα αποδεικτικά μέσα κλπ, είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Συνεπώς, εγώ αντιλαμβάνομαι την πολιτική αντιπαράθεση η οποία μπορεί να δημιουργείται όταν ποινικές υποθέσεις έχουν και πολιτικές απολύξεις. Οι επιθέσεις όμως αυτές σε μια υπόθεση η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή από τους δικαστικούς λειτουργούς, η Βουλή ενήργησε ταχύτατα και η κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να αποσταλεί γρήγορα σε αυτόν που η ίδια η Βουλή θεώρησε ως μόνη αρμόδια, δηλαδή την δικαιοσύνη. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν βοηθά και δεν μας τιμά συνολικά ως πολιτικό σύστημα. Τώρα, τη στιγμή που ξέρουμε όλοι ότι οι ποινικές αποφάσεις αμέσως είναι απολύτως αποκρουστική. Είναι απολύτως αποκρουστική. Να γνωρίζετε επίσης κύριε Κοτρότσο, επίσης και οι τηλεθεατές σας κυρίως, ότι η εισαγγελία διαφθοράς δεν απαρτίζεται από έναν δικαστικό λειτουργό ή από έναν εισαγγελέα, αλλά από μια ομάδα εισαγγελέων οι οποίοι εργάζονται σε πληθώρα υποθέσεων διαφθοράς στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι επίσης άλλοι προανακριτικοί υπάλληλοι, υπάρχουν πραγματογνώμονες, υπάρχει αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που επιθεωρεί και εποπτεύει τη συγκεκριμένη δομή και δυστυχώς για το κίνημα αλλαγής και τους εκπροσώπους του, την ίδια επίθεση περί σκευωρίας και λοιπόν άλλων κατηγοριών εξαπέλυσαν όχι μόνο για τη συγκεκριμένη δομή, την εισαγγελία διαφθοράς, αλλά και για την οικονομική εισαγγελία, όταν η οικονομική εισαγγελία απέστειλε το πόρισμά της στον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών για το ζήτημα των δανείων των δύο κομμάτων. Συνεπώς και οι δύο δομές, και η εισαγγελία διαφθοράς και η οικονομική εισαγγελία εμφανίζονται από εκπροσώπους κομμάτων ως σκευωροί και ως ενεργούντες, ως πολιτικά υποχείρια της κυβέρνησης. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ένα επιχείρημα το οποίο αρθρώνεται μετεπιτάσεως από την αντιπολίτευση και το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει μία λογική βάση, είναι ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν εμπλακεί αρχικώς στην υπόθεση Νοβάρτης, ο κύριος Πικραμένος, ο τέος πρωθυπουργός,
ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Λικουρέντζος και το τέταρτο πρόσωπο, ξεχνώ τώρα, κόλλησε το μυαλό μου. Κουτρουμάνης. Ο κύριος Κουτρουμάνης, μπράβο, ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης, ουσιαστικά αρχιοθετείται για αυτούς η υπόθεση και απαλλάσσονται. Πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι μάρτυρες να μην μπορούν να υποστηρίξουν τις μαρτυρίες τους για τα τέσσερα αυτά πολιτικά πρόσωπα και να θεωρούνται αξιόπιστοι για τα υπόλοιπα έξι? Πρώτα, η απάντηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι εύλογο και καλοπροαίρετο, δίνεται μόνο από τους δικαστικούς λειτουργούς, από τους εισαγγελείς οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση αυτή. Δηλαδή, οι εισαγγελείς αποφάσισαν πότε θα διαβιβάσουν και για ποια πρόσωπα είχαν αναφερθεί στην δικογραφία αυτή και έτσι διαβιβάστηκαν στη Βουλή με τα 10 συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, που μπορούμε να αντιληφθούμε, είναι το εξής. Πρώτον, ότι προφανώς η δικογραφία, αυτή η επωνομαζόμενη δικογραφία Νοβάρτης, έχει με κάποιο τρόπο και με κριτήρια που ήδη οι εισαγγελικοί λειτουργοί γνωρίζουν, έχει διαχωριστεί αναπρόσωπο, αναπεριόδους, θα το δούμε, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, κατά την πορεία των ερευνών, προφανώς οι όποιες μαρτυρικές καταθέσεις ελέγχονται από την εισαγγελική έρευνα ως προς τον συνδυασμό τους, το αν συνδέονται με άλλα αποδεικτικά στοιχεία, με άλλες μαρτυρικές καταθέσεις, με άλλα έγγραφα, με πραγματογνωμοσύνες, με το πόρισμα το οποίο υπάρχει στην συγκεκριμένη δικογραφία. Αναφέρομαι στο πόρισμα από την επιθεώρηση δημόσια διοίκησης, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι και εκτενέστατο. Εγώ λέω ότι αυτό είναι αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε. Τις ειδικότερες συνθήκες με τις οποίες αποφασίζουν και ενεργούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί είναι στη δική τους κρίση, κυριαρχικά αυτό, στη δική τους κρίση. Και δυστυχώς για όλη αυτή τη συζήτηση οι εισαγγελικοί λειτουργοί, κύριε Κοτρότσο, δεν μπορούν σε αυτή την περίοδο να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Η δημόσια Άρα συζήτηση, κάθονται προφανώς, υπομονετικά, προφανώς. Εκτελούν τα καθήκοντά τους και ακούν το πολιτικό σύστημα να αντιδικεί και να δημιουργεί απορίες καλόπιστες και κακόπιστες σε σχέση με τους δικούς τους χειρισμούς. Ωραία. Άλλη ερώτηση που επίσης ακούω ως επιχείρημα. Και πάμε, σας παρακαλώ, γρήγορα για να απαντήσουν συνολικά, αφού σας αποδεσμεύσω και οι προσκεκλημένοι. Όχι, εδώ. Θα ήθελα να το μιλήσω ακούω στον Υπουργό, κύριε Κοτρότσο. Είπα συνολικά, κύριε Παπαθεοδόρου, σας παρακαλώ. Δεν μας ακούει και καλά κιόλας και θα γίνει πολύ δύσκολο. Ένα επιχείρημα το οποίο επίσης ακούω και νομίζω το είπε και ο κύριος Παπαθεοδόρου νωρίτερα, είναι ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να είχε αξιολογηθεί ενδεχομένως καλύτερα από τους εισαγγελείς και να μην είχε φτάσει στη Βουλή ένας φάκελος με 10 ονόματα που, όπως αποδεικνύονται, κάποια εξ αυτών δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ή δεν είχαν καμία σχέση. Και επίσης και μία κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση. Μήπως ήταν λίγο υπερβολικές εκείνες οι εκφράσεις «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους» που ακούστηκαν εξερχόμενοι οι υπουργοί εκείνο το βράδυ από το Μέγαρο Μαξίμου? Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, νομίζω ότι ούτε εγώ ούτε ο κύριος Παπαθεοδόρου μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους εισαγγελείς. Αυτό αποφάσισαν να κάνουν εκείνοι. Αν ο κύριος Παπαθεοδόρου ή οποιοδήποτε άλλος μπορούμε ασφαλώς να σχολιάζουμε με τέτοια ευκολία τις εισαγγελικές ενέργειες, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, τι περιμένετε, ποιο σχόλιο περιμένετε από μένα? Σκεφτείτε, ας θυμηθούμε όλοι τις επιθέσεις που έχουν δεθεί άλλα πολιτικά πρόσωπα από άλλους πολιτικούς συστηματισμούς, όταν έχουν τολμήσει διανοηθεί σε μια επιταγή γενικού σιωπητηρίου στην οποία έχουν διατάξει τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σχολιάσουν οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, δικαστική ενέργεια. Ακόμη και το σχόλιο που άκουσα στην αρχή της συζήτησής σας σε σχέση με το αν κλήθηκε και πότε κλήθηκε ο κύριος Φρουζής, σας λέω, κύριο Κοτρότσι, υπενθυμίζω μάλλον, ότι ήταν ένα από τα σημεία τα οποία απέστειλε με έγγραφό του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κύριος Πολάκης, λέγοντας γιατί
γιατί καθυστερεί η υπόθεση. Αλήθεια. Κλείνω την παρένθεση ως προς το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τον χαρακτηρισμό του μεγαλύτερου σκανδάλου. Κατά τη διαβίβαση της δικογραφίας Νοβάρτη στη Βουλή, στα εξωτερικά χαρακτηριστικά της δικογραφίας αυτής, ποια ήταν, κύριε Κοτρότσο? Πρώτον, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές σκάνδαλο. Δεύτερον, ότι η εισαγγελία διαβιβάζει για 10 πολιτικά πρόσωπα. Τρίτον, ότι έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια οικονομική ζημία εις βάρος της δημόσιας υγείας, η οποία μάλιστα επήλθε κατά τη διάρκεια των μνημονιακών πολιτικών που εξόντωσαν τις δομές της υγείας. Λέτε ότι με βάση το διαβιβαστικό, δηλαδή, υπήρχε αυτή η εντύπωση. Η εντύπωση, η εικόνα, η πεποίθηση κτλ. Και ασφαλώς και σε αυτό το ζήτημα, το μέτρο δηλαδή του λεγόμενου σκανδάλου θα φανεί στο τέλος της διαδικαστικής διαδρομής, όπως συμβαίνει σε κάθε ποινική υπόθεση. Ωραία. Αν θέλουμε τώρα να ασχοληθούμε με το αν είναι το μεγαλύτερο ή το μικρότερο ή το μεσαίο, εγώ δεν θα πω, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι μία σειρά από ποινικές δικογραφίες, οι οποίες με τις ευεργετικές διατάξεις και την αποσβεστική προθεσμία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της απιστίας, ένας κατάλογος δικογραφιών καταδεικνύουν και τις πολιτικές ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και όσων άσκησαν δημόσια διοίκηση. Και αυτός ο κατάλογος των παραγεγραμμένων δικογραφιών βαρύνει το πολιτικό προσωπικό, το οποίο επέτρεψε, ανέχτηκε και πολλές φορές προκάλεσε την τεράστια ζημία στο ελληνικό δημόσιο, η οποία είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πτώχευσε αυτή η χώρα. Τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω. Με αφορμή αυτό που είπατε, γίνεται μία συζήτηση, την ακούω, έχω συνομιλήσει τις τελευταίες ημέρες με αρκετούς καθηγητές συνταγματικού δικαίου και έχω συνομιλήσει και με πολλά πολιτικά πρόσωπα. Έγινε μάλιστα και υπήρξε και μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Χαράλαμπου Αθανασίου. Τι σημαίνει κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπουργού ένα ποινικό αδίκημα όπως η δροδοκία, που βαρύνει, μάλλον που απασχολεί την περίπτωση του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου, και τι σημαίνει η επευκαιρία, τι οδηγεί σε παραγραφή και τι όχι? Αυτά που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι τα εξής. Πρώτον, υπάρχει μια διχογνωμία στην ποινική θεωρία ως προς το ζήτημα αυτό, ως προς το επαφορμή κατά την τέλεση των υπουργικών καθηκόντων ως προς συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της δωροδοκίας. Ποια είναι όμως τα σημερινά δεδομένα στα οποία μπορούμε να συζητάμε? Πρώτον, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Προανακριτική Επιτροπή, στο πόρισμά της εξέθεσε ένα συγκεκριμένο πλήρη νομικό ποινικό συλλογισμό ως προς το ζήτημα αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι κλήσεις οι οποίες έχουν σταλεί και όπως και το αίτημα για την παροχή, για τη χορήγηση άδειας βουλευτικής ασυλίας, άρσης βουλευτικής ασύλειας, κάνει λόγο για το αδίκημα της δωροδοκίας. Δηλαδή το αξιολογούν οι εισαγγελικές αρχές. Και σε κάθε περίπτωση και αυτό, η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στο νομικό κανόνα, το αν πράγματι το αδίκημα αυτό μπορεί να έχει υποπέσει την αποσβηστική προθεσμία, θα το απαντήσει στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι ενέργειες οι οποίες έχουν συντελεστεί, οι διαδικαστικές ενέργειες, δείχνουν ότι η δικαιοσύνη διερευνά και προφανώς διερευνά μη παραγεγραμμένα κατά την άποψή της αδικήματα. Υπήρξε παλαιότερα και ένα άρθρο, δημοσιεύτηκε νομίζω το Σαββατοκύριακο, του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, που ήταν νομίζω προς την κατεύθυνση που περιγράφεται τώρα,
ότι δηλαδή στο κατά την άσκηση των καθηκόντων εμπίπτουν αδικήματα που αφορούν την απιστία περί την υπηρεσία και το ελληνικό δημόσιο, ενώ ότι η δωροδοκία δεν εμπίπτει στα αδικήματα που παραγράφονται. Είστε σε αυτή τη λογική κι εσείς που εξέφρασε ο κύριος Βενιζέλος είναι τότε? Είναι μια θεωρητική λοιπόν προσέγγιση, την οποία έχει κάνει όχι μόνο ο κύριος Βενιζέλος, ενδεχομένως και άλλοι. Εγώ θεωρώ ότι πράγματι με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, κύριε Κοτρότσο, έχουμε μια ρογμή ως προς την άσκηση της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή έχουμε μια ευθεία, κατά την άποψή μου, παρέμβαση, θέτοντας συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό ως προς τις έρευνες, την απόδοση ποινικής ευθύνης, τον καταλογισμό κτλ. Όταν έχουμε λοιπόν μια τέτοια ρογμή, η ορθή άποψη κατά τη γνώμη μου είναι μια ποινική άποψη συσταλτική περιορισμού της ρογμής αυτής. Κατά τα λοιπά, τα σχόλια είναι δικά σας ως προς τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε, αρθρογραφούμε, διατυπώνουμε νομικές απόψεις κατά το δοκούν μερικές φορές. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό καθόλου. Δεν θα σχολιάσω, εγώ δεν θα διερμηνεύσω. Έτσι. Δεν είπε το αντίθετο. Αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την. Συγγνώμη, δεν θα απαντήσουμε στον κύριο Υπουργό σε αυτό το οποίο είπατε. Εμείς. Εγώ, κύριε Κοτρότσο, είμαι στην. Ακούστε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν. Θέλετε. Να ακούσετε τον κύριο Παπαθεοδόρου, εννοείται. Δεν ξέρετε, δεν θέλω. Ναι, με ευχαρίστησε. Λοιπόν, το λέω γιατί